Τις προσωπικές μαρτυρίες του Σταύρου Τζίμα που κάλυψε ως δημοσιογράφος τα δραματικά και βία γεγονότα που σημάδεψαν τη διάρκεια της Γιουγκοσλαβίας και τον εμφύλιο πόλεμο και μεταφέρει σημαντικές συνεντεύξεις, συνομιλίες και παρασκήνια από τον τρόπο που γράφτηκε ένα κομμάτι της ιστορίας σε ένα σκηνικό τρομερής βαρβαρότητας και βαλκανικών εθνικισμών, καταγράφει το βιβλίο του «Η κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας και ελληνικές φαντασιώσεις», η παρουσίαση του οποίου έγινε στην Ξάνθη. Έγιναν τέτοια γεγονότα στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας ακριβώς, στα σύνορά μας, που δεν χρειαζόταν παρά ένα τσαφ για να δείξει φωτιά, να περάσει τα σύνορα και να γίνει αίμα και άμμος. Να εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο, να εμπλακεί η Τουρκία στον πόλεμο και η Βουλγαρία βεβαίως στον πόλεμο και να μην μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Θα σας πω μόνο μία περίπτωση. Όταν ο Μιλόσεβιτς πρότεινε στο Μητσοτάκη γιατί ένας λόγος που δημιουργήθηκε ένα κύμα συμπάθειας της ελληνικής κοινής γνώμης των απλών Ελλήνων, των απλών ανθρώπων, άδολη αγάπη, εγώ το λέω, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση, τους απλούς ανθρώπους, όλοι δώσαμε λεφτά και δίναμε και η μάνα μου και ο καθένας για τα ορφανά του πολέμου. Αυτή η άδολη αγάπη διοχετεύτηκε προς μία μόνο κατεύθυνση. Σε αυτόν τον πόλεμο, ένας δεν μπορεί να πολεμήσει μόνος του, πολεμάει με κάποιους άλλους. Σε αυτόν τον πόλεμο η Ελλάδα δεν είχε συμφέρον να ταχτεί μόνο με τη μία πλευρά και να βάλει απέναντί της όλους τους άλλους, να κάνει εχθρούς όλους τους άλλους. Τι ήταν αυτό που την έκανε και μας έκανε όλοι μας και τα πήγαμε ολοσούπιτοι με την πλευρά των Σέρβων σε έναν εμφύλιο πόλεμο που ήταν ένα αιματηρό διαζύγιο των γιουγκοσλαβικών εθνοτήτων. Ήτανε πρώτον οι ιστορικές συμμαχίες, οι συμμαχίες του παρελθόντων, κάτω από άλλες συνθήκες όμως, βλέπετε, Βαλκανική πόλεμη, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος κτλ. Και κυρίως το βασικό, η Ορθοδοξία. Γιατί δημιουργήθηκε εδώ στην Ελλάδα με μεγάλη ευθύνη δική μας των δημοσιογράφων, των μέσων ενημέρωσης, η εικόνα ότι ο πόλεμος, ότι πρέπει να σταθούμε με τους Έλληνες να αντιπολεμήσουμε το μουσουλμανικό τόξο. Με συγχωρείτε, μπούρδες ήταν αυτά. Ο πόλεμος αυτός δεν είχε καμία σχέση με τη θρησκεία. Και το λέει ακόμα και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο Αναστάσιος, στα έργα του, επιμένει στα βιβλία του, στη διακηρύξη του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σοβαροί άνθρωποι. Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Ήταν ένα ζήτημα ξεκαθάρισμα των εθνοτικών διαφορών και ήταν μια αναγκαιότητα για τους λαούς της περιοχής να δημιουργήσουν τα δικά τους εθνικά κράτη. Σύμφωνα με τον Σταύρο Τζίμα, ένας από τους μύθους της εποχής ήταν ότι η συμπαράσταση της Ελλάδας στους Σέρβους θα οδηγούσε σε λύση του Μακεδονικού, κάτι απολύτως ψευδές που απλώς το εκμεταλλεύτηκε η πλευρά του Μιλόσεβιτς ως δέλεαρ για τη στάση της Ελλάδας, ενώ το πολιτικό σύστημα δεν αντιστάθηκε στην τρομακτική επιρροή διαφόρων παραγόντων όπως η Εκκλησία γύρω από το ζήτημα. Το δεύτερο παραμύθι που έφαγε η Ελλάδα ήταν τη προπαγάνδα του Μιλόσεβιτς τότε, ότι ο Μιλόσεβιτς θα μας λύσει το μακεδονικό ζήτημα. Για το μακεδονικό ζήτημα, στο οποίο όλοι μας μαθαίναμε στα σχολεία, ότι το ανύπαρκτο μακεδονικό, το ανύπαρκτο, με αποτέλεσμα να μην είμαστε ενημερωμένοι κοινή γνώμη και μια μη ενωμένη κοινή γνώμη, λειτουργεί σε συνθήκες πολλές φορές έντασης, λειτουργεί με χαρακτηριστικά όχλου. Και είναι αυτό που λέει ο Καβάφης, στην οδόν έξω, που δεν ακούν οι λαοί, δεν ακούει κανένας τίποτα. Τότε δεν θέλανε να ακούσουν τίποτα, πιστεύανε τις στρατιές του Γκλιγκόροφ. Η μάνα η δική μου, πώς είναι τόσο Γκλιγκόροφ, μου λέει, τι πας εκεί πέρα και μιλάς με αυτόν τον άνθρωπο. Θα έρθα, μας τα πάρουν εδώ όλα, δεν το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το ιστορικό, η ιστορική αμορφωσιά, η ιστορική άγνοια, διαμορφώθηκε μια κοινή γνώμη, αναπήρξε το μακεδονικό ζήτημα σαν ένα από τα φαντάσματα των Βαλκανίων και εκεί ο Μιλόσεβιτς το πιάσε το ζήτημα και λέει ότι εμείς, εγώ είμαι που θα σας λύσω. Στην αρχή ότι θα πιέσει δήθεν, γιατί το πίστευε η ελληνική πλευρά τότε στην αρχή και είναι ένα σημείο αυτό για την πολιτική ελίτ που θα πούμε λίγα πράγματα. Πιστέψαμε λοιπόν ότι θα το λύσει εκεί. Με αποκορύφωμα, όταν φαίνεται ότι τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους, είχε δημιουργηθεί ήδη από το 1991 το κράτος των Σκοπίων και τα λοιπά, αυτό που ήτανε. Και με αποκορύφωμα τη γνωστή πρόταση, την οποία την επιβεβαιώνει, τη λέει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Του είπε ο
του έκανε πρόταση να κάνουν μισού από πάνω οι Σέρβοι, να πάρουν το μισό, τα μισά Σκόπια, να μπει και ο ελληνικός στρατός μέσα στην Αλαμπουμπούλα, δηλαδή που γινόταν την περίοδο εκείνη, και να πάρει το μισό. Να πάρουν τα νότια Σκόπια, όλο μοναστήριο, όλα αυτά τα δει. Εκεί ανατριχιάσαν όλοι όταν βγήκε αυτό στην Δήμα. Σκεφτείτε τι θα γινότανε αν έμπαινε ο ελληνικός στρατός στα Σκόπια. Αλλάζαν αμέσως ο συνοριακός χάρτης της ευρύτερης Βαλκανικής, γιατί είχαμε αλλαγές σύνορων, αλλά εσωτερικές μέσα στην Ιουγκοσλαβία, έτσι, δεν είχαμε τη γύρω-γύρω. Δημιουργούνταν αμέσως μια μεγάλη Ελλάδα, μια μεγαλύτερη τέλος πάντων Ελλάδα, μια μεγαλύτερη Σερβία. Θα έμενε η Τουρκία που είναι παίχτη στα Βαλκάνια εκτός παιχνιδιού, ή θα πατούσε το πόδι στη Θράκη, έτσι ώστε με συνθήκη η Βουλγαρία το ίδιο στην Ευρωπαϊκή, και εκεί θα γινόταν χαμός. Πλέον θα γινόταν ένας νέος βαλκανικός πόλεμος και δεν θα έμενε τίποτα όρθιο, όπως είπα και προηγουμένως. Ο συγγραφέας τόνισε ότι η Ελλάδα στις αρχές του 90 ήταν μια περιφερειακή υπερδύναμη που διαχειρίστηκε τραγικά αυτή τη θέση και οδηγήθηκε σε διεθνή απομόνωση λόγω των πιέσεων που άσκησε η Εκκλησία. Η Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν μια υπερδύναμη στην περιοχή. Ήταν οικονομικά, πολιτιστικά, διπλωματικά. Ήμασταν και η μόνη, ίσως λόγω των ιδιοσυγκρασίας περίπου, που μπορούσαμε να χρησιμοποιηθούμε από την διεθνή κοινότητα την ίδια για να παίξουμε τον ρόλο του ειρηνευτή και του ειρηνοποιού. Να επιβάλλουμε καταστάσεις, να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τραπέζι. Πώς όμως η ελληνική διπλωματία ή η ελληνική εξωτερική πολιτική θα ήταν σε θέση να τους φέρει όλους στο ίδιο τραπέζι, όταν οι Κροάτες ή οι Αλβανοί μας θεωρούσαν ότι είμαστε άνθρωποι των Σέρβων. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε μια συνέντευξη μαμούθ που το έχω πάρει και τα λέει στο βιβλίο μέσα, μου λέει: κύριε Τζίμα, λέει, είχα την Εκκλησία. Η Εκκλησία έπαιξε τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση και στην κινητοποίηση της κοινής γνώμης. Δεν ήταν δηλαδή, δεν αδυνατούσε τότε η πολιτική τάξη, ή και δεν το ήθελε, γιατί είχε και αυτή άγνοια το τι γινόταν στην γύρω πολιτική, ή παρασύρθηκε και η πολιτική τάξη και η πνευματική και βεβαίως η δημοσιογραφική, δεν βγάζω τους εαυτούς μας απ' έξω, με αποτέλεσμα να χάσουν το παιχνίδι και να υποταχθούν σε αυτόν τον άθλιο κανόνα που λέει ότι ό,τι θέλουν οι μάζες από κάτω. Μα ο πολιτικός ηγέτης, οι λίτες, οι ηγέτες, πρέπει γι' αυτό το λόγο να ξεχωρίζουν, να είναι πρωτοπορία και να μπορούν να διαχειριστούν τις τύχες του έθνους με βάση το συμφέρον το δικό του τότε, και όχι μόνο τι ήθελα εγώ ή τι ήθελε ο Α ή ο Β. Και πιστέψτε με, ήταν τρομακτική η επιρροή. Αυτό που άφησε ο σκληρός πόλεμος είναι 6 κράτη, μεταξύ των οποίων 2 προτεκτοράτα και περίεργα μορφώματα, αλλά η ηρεμία δεν έχει επέλθει, ανέφερε κλείνοντας ο συγγραφέας. Παραμένουν εστίες έντες σε Κόσοβο, Βοσνία, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και οι μεγάλοι κίνδυνοι για νέα ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουν εκλείψει για όλους, εκτίμησε ο Σταύρο Τζίμας.